κύριος Ντίνος Αναστασίου, που δέχθηκε και τα πειρά του κύριου Λοβέρδου. Κύριε Αναστασίου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα. Τι συμβαίνει με το ΤΕΙ, θα ηρεμήσουμε, θα ηρεμήσετε? Ξεκαθαρίζει το τοπίο ή όχι, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω. Καταρχήν είστε πρόεδρος ακόμη. Βέβαια. Έχω εκλεγεί πρόεδρος το προηγούμενο χρόνο και... Εντάξει, αυτά που έλεγε ο κύριος Λοβέρδος, τι ήταν? Δεν ξέρω, ο κύριος Λοβέρδος, αυτά τα οποία είπε είναι προσωπικές του απόψεις, είναι υπουργός, είναι προϊστάμενός μου. Την ημέρα που έκανε τη δήλωση. Αυτό σα μπορεί να ξέρει την καλύτερα. Την ημέρα που έκανε τη δήλωση, κύριε Αναστασίου. Άμα με ρωτάτε όμως, δεν με αφήνετε να απαντάω. Άμα δεν με αφήνετε να απαντάω, δεν μπορώ να με ρωτάτε. Την ημέρα που μιλήσαμε, κύριε Αναστασίου, είχατε πάει στο. Ήσασταν στον δρόμο για το Υπουργείο, τον είδατε? Όχι, δεν τον είδα. Ισχύουν σε όλα όσα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Ποια είναι η ένστασή σας, η ενστάση σας, κύριε Αναστασίου? Ο κύριος Λοβέρδος είναι υπουργός παιδείας, είναι προϊστάμενός μου και νομίζω ότι ξέρει καλύτερα τα πράγματα, τα εκπαιδευτικά. Αυτό όμως που πραγματικά έχει διαπιστωθεί και από μένα και από όλη την κοινότητα και από όλα τα ΤΕΙ και από τη Σύνοδο των Προέδρων, η οποία πήρε κατ' επανάληψη αποφάσεις, είναι ότι νομίζω ότι έκανε μια παρέμβαση σε ένα ίδρυμα το οποίο είναι αυτοδιοίκητο, αυτοδιοικούμενο και μάλιστα την παραμονή των εκλογών. Αυτό λοιπόν καταδικάστηκε και δεν είναι κατανόητο από όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι. Πήγα να τον βρω, δεν τον συνάντησα. Αυτός ξέρει τι θέλει να κάνει. Πού διαφωνήσατε σε όλα αυτά που είπε, κύριε Αναστασίου? Γιατί είπε αρκετά πράγματα για σας. Αναφέρθηκε σε προσωπικό επίπεδο, έτσι? Δεν μπορώ, τον ίδιο θα ρωτήσετε. Εγώ σας είπα τι γίνεται. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λοβέρδος από τη Σύνοδο των. Θέλω μια εκτίμησή σας όμως τώρα. Από τη Σύνοδο των Προέδρων. Ναι, από τη Σύνοδο των Προέδρων καταδικάστηκε. Από την Ουελή Γραμματεία των Προέδρων καταδικάστηκε. Η δική μας συνέλευση πήρε απόφαση και παρετήθηκε. Ήταν ομή παρέμβαση. Παρετήθηκε. Άμα με αφήσετε, θα σας πω. Η δική μας λοιπόν συνέλευση σύγκλητος παρετήθηκε και νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση στο λέω δεύτερη φορά. Η οποία δεν κατανοείται που έκανε γιατί έγινε και μάλιστα παραμονή των εκλογών. Δηλαδή, οδεύουμε στις εκλογές, σε λίγες μέρες θα κάνουμε εκλογές και ξαφνικά έρχεται μια απόφαση από το πουθενά και λένε να αλλάξουμε κάποια κατάσταση. Μάθατε γιατί έγινε αυτό? Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Όπως σας λέω, δεύτερη φορά. Εντάξει, ότι... με τον ίδιο τον υπουργό δεν μιλήσατε. Το περιβάλλον του? Το περιβάλλον δεν νομίζω ότι είχε κανένα. Η Γενική Γραμματής του Υπουργείου, ας πούμε, σας είπαν γιατί έκανε μια τέτοια δήλωση ο υπουργός? Δεν νομίζω ότι κανείς. Τον πήρε κάποιος τηλέφωνο. Συμφώνησε. Αυτό το οποίο γράφτηκε εδώ στο ΕΣΟΣ που είδα την προηγούμενη φορά, λέει ότι είχε πιέσεις και συμπιέσεις από διάφορα. Δεν ξέρω, από διαφόρους κύκλους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με ακαδημαϊκούς κύκλους αλλά με τους ρυθμούς της αγοράς. Όχι της αγοράς, πιέσει από την αγορά. Δηλαδή. Η αγορά, δεν ξέρω, αυτοί οι οποίοι πιθανά διαμαρτυρηθήκαν και από ό,τι ξέρω ήταν δύο εταιρείες οι οποίες ήταν μια καθαριότητα. Η καθαριότητα, δηλαδή στη Χαλκίδα που συνέβαινε, στο πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας, είχε ένα κόστος το οποίο ήταν πενταπλάσιο, εξαπλάσιο από ό,τι είχαμε εμείς εδώ. Δηλαδή εμείς το κόστος για εμάς. Εδώ ήταν γύρω στις 15.000 το μήνα, αν θυμάμαι καλά, τα έχω γραμμένα και εδώ, για Άμφισσα, Καρπενήσι και Λαμία. Και στη Χαλκίδα ήταν γύρω στα 70.000, δηλαδή 5 φορές πάνω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό εμείς δεν μπορούσαμε να το εγκρίνουμε. Κανένας δεν θα έβαζε την υπογραφή του να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Την καταγγείλαμε τη σύμβαση αυτή και το ίδιο συνέβαινε και με τη φύλαξη. Η οποία φύλαξη είχε αυτό το οποίο είχε, πάλι παρόμοια πράγματα. Και καταγγείλαμε και αυτό το πράγμα, καταγγείλαμε συνέχεια και αυτή την σύμβαση. Ναι. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια καταγγελία για τη σύντηση των σπουδαστών, η οποία εξαντλήσανε τα χρήματα πολύ πριν, ας πούμε, λήξει το ποσό το οποίο είχαμε και ένα χρόνο είμαστε χωρίς χρήματα. Λοιπόν, αυτές οι τρεις ας πούμε, περιπτώσεις πήγανε στο Υπουργείο και τις καταγγέλαν και διαμαρτυρώθηκαν γιατί εμείς δεν τους πληρώναμε. Εμείς πρώτον δεν είχαμε προϋπολογισμό γιατί δεν είχε προβλεφθεί κανένας προϋπολογισμός όταν ξεκίνησε ότι άλλο πρόβλημα αυτό, αλλά και δεύτερον δεν υπήρχε βέβαια κανείς να βάλει την υπογραφή του, να πληρώσει πενταπλάσια και τετραπλάσια αυτά από ό,τι ήταν. Αυτές ήταν οι πιέσεις της αγοράς που όλοι καταλάβαμε ότι ανέφερε ο κ. Λοβέρδος. Από εταιρείες λοιπόν που στοχεύαν κάπου, αυτό λέτε κύριε Ναι, οι οποίες, ναι, οι οποίες εταιρείες θέλαν να εισπράττουν αυτά που εμείς τα βρήκαμε. Δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Μιλάω για την κατάσταση της Χαλκίδας. Εδώ στη Λαμία βρήκαμε ένα πράγμα μόνο για τη σύντηση, στο οποίο το ξέρω έχει μπει το ΣΔΟΕ και ελέγχει τώρα τις καταστάσεις εδώ πώς ακριβώς ήταν. Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΙ θα είναι πρόεδρος που θα βγει από τις εκλογές ή κάποιος που θα επιβάλλει το Υπουργείο?
Ο πρόεδρος, κοιτάξτε κύριε Στεριόπουλε, τα ιδρύματα, έτσι, τα πανεπιστήμια όπως είμαστε εμείς. Το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων το γνωρίζω, μην μου κάνετε μάθημα. Αυτή την κατάσταση λέω τώρα. Άμα θέλετε να σας απαντώ, να με αφήνετε να απαντώ. Αν ρωτάτε και ξαναπαντάτε μόνος, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Λοιπόν, με ρωτάτε κάτι. Λοιπόν, στα τριτοβάθμια ιδρύματα, στα ανώτερα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια όπως είναι τα ΤΕΗ, έχουν συγκεκριμένους νόμους το πώς εκλέγονται. Έχουν γίνει αγώνες μεγάλοι και έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα για να υπάρχουν αυτό το αυτοδιοίκητο που καμιά φορά λέμε και το άσυλο κτλ. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι. Δεν μπορεί κανείς να επεμβεί να εκλέξει τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο τον εκλέγει ούτε ο υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε τον εκλέγουν μόνο οι συνάδελφοι του καθηγητές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια διαδικασία, από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν εκλογές για να βγάλουμε τον πρόεδρο. Δεν μπορεί να επεμβεί. Ξέρω, κύριος Λοβέρδος, κύριε Αναστασίου, δεν το λέτε ξέρω. Σε μένα. Εγώ δεν το δηλαδή, ξέρω. Δηλαδή, ο προϊστάμενό σας, γιατί έχετε και ένα περίεργο ύφος. Κάθε φορά που σας ρωτάω διευκρινιστικά, μου λέτε να σας αφήνω να ολοκληρώνετε. Ναι, ναι. Σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αυτά, γιατί δεν τα λέτε σε μια επιστολή σας στον κύριο Λοβέρδο. Τα είπα. Και τα λέτε σε εμάς. Τα έχω γράψει σε 5 σελίδες. Τι τους λέτε, δηλαδή, ότι. Στο έσος, είπατε λοιπόν στον κύριο Βέρδο, ότι δεν δικαιούσε να λες ότι θα βάλεις άλλον στη θέση μου και το αυτοδιοίκητο θα εκλέξει εμένα. Βεβαίως το έχετε δει. Και για ποιο λόγο. Βεβαίως και το είδα. Τότε γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κύριος Λοβέρδος, δεν μου λέτε όμως. Δεν το ξέρω. Εγώ μπορώ να σας πω γιατί δεν καταλαβαίνει ο κύριος Λοβέρδος. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν κάποιος τον έβαλε τον κύριο Λοβέρδο να τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Και ποιος μπορεί να τον βάλει τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος δεν είναι μικρό παιδί για να κάνει. Εγώ λέω, υπάρχει κάποιο που μπορεί να βάλει τον κύριο Λοβέρδο να τα κάνει. Γιατί τα ξέρει. Δεν ξέρω. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να τον επηρεάζουν. Ποιοι δηλαδή μπορεί να τον επηρεάζουν. Αυτός από ό,τι είπε και από ό,τι ξέρω... Γιατί η δύναμη ενός υπουργού πρέπει προφανώς να επηρεάζεται από κάτι ανάλογα δυνατό. Στην επιστολή του, από ό,τι θυμάμαι, έχει γράψει το ΕΣΟΣ μάλλον που έχει ανακοινώσει, λέει δεν γνωρίζει τον πρόεδρο, δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητά του, αλλά ξέρω εγώ πρέπει εκείνο και το άλλο. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τη λογική αυτή δεν την έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να την εννοήσω. Τι του λέτε λοιπόν κύριε Αναστασίου, επιγραμματικά. Στον κύριο Λοβέρδο, ναι. Εγώ. Η σύγκλητος ολόκληρη, έτσι που έχουμε κάτω, έτσι, η σύγκλητος, η γραμματεία των προέδρων, η σύνοδος των προέδρων που έγινε σήμερα εκτάκτος, έτσι, και ο καθένας ο οποίος είναι μέσα στα εκπαιδευτικά πράγματα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο του λέει το εξής. Είμαστε σε διαδικασία εκλογών να επιτρέψει να γίνουν εκλογές. Μπορεί να τις απαγορεύσει, γιατί του λέτε να τις επιτρέψει. Όταν λέει ότι θα βάλω έναν άλλον πρόεδρο παραμονές των εκλογών. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό, όπως το ερμηνεύετε. Πριν από λίγο μου είπατε ότι υπάρχει το αυτοδίκητο και μου είπατε ότι το ξέρει ο υπουργός. Τότε πώς θα το απαγορεύσει. Μα σας λέω ότι όταν επεμβαίνει και λέει θα βάλω εγώ άλλο πρόεδρο. Τι παρανομή. Κάνει. Παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Άμα παρανομή δεν έχετε πρόβλημα. Δεν σας καταλαβαίνω. Αν. Μα, τι λέτε, τον πατώ ώρα τι μας λέτε κύριε Αναστασίου. Σας λέω αυτό το οποίο συμβαίνει. Ότι εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον υπουργό γιατί τα κάνει αυτά. Εγώ σας είπα ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι παραμονές των εκλογών, έτσι, ναι. Παρεμβαίνει και θέλει να κάνει διορισμό άλλο πρόεδρο. Αν μπορεί να το κάνει, τι να σας πω. Ο καθένας έχει την ευθύνη του. Ο νόμος του δίνει τη δυνατότητα. Δεν το δίνει, όχι τη δυνατότητα, δεν το δίνει. Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι το δίνει. Το πρωτόκολλο είναι αυτό που λέτε εσείς. Αφού υπάρχει αυτοδιοίκητο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι αυτοδιοίκητο, αλλά όταν πάμε για εκλογές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το πράγμα το οποίο έπρεπε να κάνει ο υπουργός τόσο καιρό, είναι ότι από το Μάρτιο εμείς, λέει τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προκυρήσει εκλογές. Δεν είναι έτσι. Οι εκλογές έχουν προκυρηθεί από το Μάρτιο. Από τον Απρίλιο λοιπόν έχουν μπει υποψηφιότητες και είναι 6 άτομα οι υποψήφοι. Αυτά λοιπόν τα 6 άτομα όφιλε το Συμβούλιο, το οποίο είναι ανεξάρτητο με τον πρόεδρο, με μένα δηλαδή και κάποιο, τη σύγκλητο που έχουμε, έπρεπε να επιλέξει 2 ανθρώπους από τους 6, οι οποίοι θα κατεβούν κάτω στους καθηγητές και οι καθηγητές θα εκλέξουν τους 2 τον έναν. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει. Πήγα λοιπόν εγώ πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο και έστειλα και επιστολές και ομόφωνες αποφάσεις στη σύγκλητο μας και λέω προσπαθήστε κύριε Υπουργέ. Πέστε το τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν έχει γίνει καθόλου μέχρι σήμερα. Αναφέρει κάτι στην δήλωσή του στο ΕΣΟΣ, όπως αναφέρατε εσείς, ότι έχετε κάποια τρίμηνη παράταση της θητείας ενώ έχει φτάσει στους 8 μήνες. Αυτό είναι αληθές. Κοιτάξτε, όταν κάναμε εκλογές εδώ, πήγα να σου πω μας κάτι άλλο. Δηλαδή νωρίτερα, τώρα είστε εκτός ορίων της τρίμηνης παράτασης της Προεδρίας. Θα σας απαντήσω. Όταν λοιπόν εμείς κάναμε τις εκλογές αυτές και έπρεπε να προχωρήσουμε. Το Συμβούλιο δεν επέλεγε κανέναν. Έχει συνεδριάσει πάνω από 15-16 φορές και δεν επέλεγε κανέναν. Εν τω μεταξύ λοιπόν πέρασε ο καιρός. Και όσο περνάει ο καιρός, προφανώς είσαι σε μια θέση η οποία εξαντλείται ο χρόνος. Ναι. Παραμένεις όμως εκλεγμένος πρόεδρος, και όπως παρέμεινα και εγώ και στην Πάτρα. Πάτρα, ας πούμε, ακόμα που είναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Αναστασίου, εάν υπήρξατε εκλεγμένος πρόεδρος με την παράταση, τι τη χρειαζόσασταν την παράταση.
Εγώ δεν είχα καμία παράταση. Το Υπουργείο είδε ποιος είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Δεν υπήρχε άλλος εκλεγμένος πρόεδρος στη Χαλκίδα και παρέμεινα εγώ, όπως παρέμεινε και στην Πάτρα ο αντίστοιχος. Και εκείνος δόθηκε παράταση μέχρι να γίνουν εκλογές. Λέει ο νόμος θα παραμείνει ο πρόεδρος μέχρι την εκλογή του μονομελού στο οργάνου, δηλαδή το επόμενο πρόεδρο. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν το Συμβούλιο τρενάρει πίσω-πίσω και δεν εκλέγει έτσι κάποιος υποψηφίος. Για να δούμε λίγο ακριβώς τι είπε ο κ. Λοβέρδος και αν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση να το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Ωραία. Αυτό το ΤΕΙ μας έχει απασχολήσει περισσότερο από τα άλλα. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο ούτε έχω τίποτα μαζί του, αλλά προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε ποικιλοτρόπως. Πολλές φορές αισθάνεσαι ότι κάποιος σου εκθέτει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και θέλει κάποια χρήματα τα οποία εσύ θα πρέπει να βρεις. Κάναμε συσκέψεις επί συσκέψεων, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Δεν μιλώ για την ετοιμότητά του, δεν τον γνωρίζω, ούτε ακούγονται τέτοια πράγματα, αλλά είναι διαχειριστικά αδύναμος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είχα πει ότι αυτόν, επειδή το Υπουργείο τον όρισε, με απόφαση θα τον αλλάξουμε. Δεν υπάρχει καθαίρεση γιατί έχει οριστεί για 3 μήνες και έχουν περάσει 8 με 9 μήνες. Αλλά μπορεί να γίνει. Η εξέταση της νομοθεσίας μας έδωσε να καταλάβουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ορίζαμε έναν καινούριο, του οποίου πάλι πράξεις θα ήταν προσλητές ως εκδοθήσεις από μη νόμιμο όργανο. Άρα θα θέλαμε μια τροπολογία μόνο γι' αυτό που θα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε νομότυπη αλλαγή και αυτό θα το κάνουμε την Τρίτη. Δεν γίνεται δηλαδή, θα το τεινάξει όλο στον αέρα. Υπάρχουν ασφικτικές πιέσεις από όλες τις πλευρές, εντονότερες στη Χαλκίδα αλλά και στη Λαμία. Δηλαδή δεν είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά έχουν χαρακτήρα και διαμαρτυριών της αγοράς. Δεν πληρώνει, δεν ξέρω ο άνθρωπος αν τα έχει χαμένα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν θέλω να μπω σε μια λογική εξέτασης γιατί το κάνει και πώς το κάνει. Ξέρω ότι εν τέλει δεν μπορεί να διοικήσει το ΤΕΙ και το ΤΕΙ είναι σε έκτακτη περίσταση και πρέπει να διοικηθεί. Θα μου πείτε ότι αυτός που θα βάλουμε θα είναι καλύτερος? Δεν το γνωρίζω. Θα κάνουμε μια επιλογή από παλιότερους διοικήσαντες, το ένα ή το άλλο ίδρυμα, αλλά εγώ θα προτιμούσα από τη Λαμία, δηλαδή μακριά από τον τόπο της μεγάλης εμπλοκής. Θα σας πω το όνομα και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, θα το βάλουμε. Δεν ζητώ συνευθύνη, αλλά και εγώ πώς θα ορίσω δηλαδή. Πώς αυτός δεν μπορεί και αυτός μπορεί. Το μόνο κριτήριο είναι η εμπειρία και η καλή χρηστή διοίκηση προηγουμένως. Εμείς θα τη φέρουμε τη ρύθμιση. Την έχουμε έτοιμη και μακάρι να μην υπήρχε ανάγκη ρύθμισης και από χθες θα τον είχαμε αντικαταστήσει. Άρα μιλάμε για λίγες μέρες καθυστέρηση και ακούγεται αυτή η φωνή από εδώ και το λέω επισήμως. Είναι στις αποφάσεις μας και όχι στις προθέσεις μας. Απλώς θέλουμε να λύσουμε αυτό το διοικητικό θέμα. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, έχετε απαντήσει βέβαια σε όλα αυτά. Όχι, δεν έχω. Αυτό να βάλετε και τη δική μου την απάντηση. Όπως βάλετε την αφού σας έχουμε εδώ, κύριε Αναστασίου. Είναι αυτό λέω. Εδώ σας έχουμε, κύριε Αναστασίου. Δεν είναι θέμα αυτό. Όπως βάλετε εκείνα. Άμα είχα τον κύριο Λοβέρδο εδώ, τη δήλωση του Λοβέρδο, θα παίζαμε. Εγώ, κύριε Στεριόπουλο, δεν είναι να κάνω δικαστήριο. Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασίου. Σας έχουμε εδώ. Δικαστήριο. Γι' αυτό σας φέραμε. Να απαντήσετε. Δεν χρειάζεται πολλές φωνές. Σας παρακαλώ τώρα. Να βάλουμε την απάντησή σας, είστε εδώ. Σας φήμωσε κάποιο? Σας ακούμε, κύριε Αναστασίου. Παρακαλώ. Με τον τρόπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσω κιόλας. Με ποιον τρόπο? Όταν βάζετε κάποια πράγματα να πείτε, μπορείτε να βάλετε την απάντησή μου. Είστε παρόν και λέτε ότι δεν παίζουμε την άποψή σας? Όχι, αυτά τα οποία σας απάντησα. Πείτε τα, ορίστε. Τα είπα νωρίτερα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τίποτα νέο. Είναι ομοί παρέμβαση. Τα είπαμε αυτά, να ξαναπούμε πάλι τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Τι θέλετε να πω? Είπα λοιπόν, εγώ μένω σε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός, όταν ο προϊστάμενός σου θέλει να κάνει μία κίνηση, σε καλεί ή σε εγκαλεί και λέει υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό το θέμα. Βλέπετε να αναφέρει τίποτα? Απλώς δεν έχει τίποτα να αναφέρει ο άνθρωπος, γι' αυτό και επειδή δεν έχει να αναφέρει τίποτα, έτσι εξαντλείται ας πούμε σε κάποια, δεν το ξέρω και τον είδα και τα λοιπά. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω να πω τίποτα. Οι συνάδελφοι με ξέρουν, έτσι. Είμαι 6-7 χρόνια, 6 φορές έχω εκλεγεί εκεί κάτω. Την τελευταία φορά εκλέχθηκα με 80% και κάθομαι εκεί πέρα και ταλαιπωρούμαστε μάλλον για να στήσουμε ένα παζλ το οποίο είναι η Χαλκίδα με τα 1002 προβλήματα που παραλάβαμε και η Λαμία με τα δικά της. Είναι σε 5 νομούς και αυτό ξεκινάει. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε ούτε προπολογισμό για ένα χρόνο, ούτε μέχρι σήμερα έχουν πάρει μια δραχμή. Σήμερα που σας μιλάμε, 1,5 χρόνο δεν έχουν πάρει 1 ευρώ. Δεν είχαμε συμβούλιο, δεν είχαμε αντιπροέδρου, δεν είχαμε τροπές τεραπών. Αυτά που είχε πει ο αναπληρωτής. Τίποτα δεν είχαμε. Ακούστε με τώρα, δεν είχαμε τίποτα. Είχε πει για ένα ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη λειτουργία μας και δεν είχαμε τίποτα άλλο στα χέρια μας.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε πώς να λειτουργήσουμε και τραβάμε τον ελίμονο και κάτι. Γιατί να έρθει ο υπουργός και να μας δώσει χρήματα και να μας διευκολύνει, βγαίνει και λέει τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Προφανώς έχει κάποια έτσι, ισορροπία κάποιων πραγμάτων και θέλει να βάλει κάποιον άνθρωπο για δικούς του λόγους. Ίσως ας πούμε έχετε πιέσεις όπως λέει, δέχεται πιέσεις. Αυτό φαντάζομαι από κάποιους ανθρώπους, από κάποιες ομάδες ανθρώπων που εγώ δεν είμαι. Εμείς είμαστε ακαδημαίοι και δάσκαλοι, κύριε Στεργιόπουλε. Δεν είμαστε ούτε της αγοράς, ούτε στα συνδικάτα, ούτε στις ισορροπίες και στις καρέκλες. Αυτοί λοιπόν που είναι εκεί πέρα, ας κάνουν το λογαριασμό και ας αποφασίσουν. Αυτά τα οποία γίνονται είναι πρωτάκουστα και έχουν καταδικαστεί από όλη την κοινότητα και από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα πανελλαδικά. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Είναι προϊστάμενος μου ο υπουργός και δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω μέχρι ένα ορισμένο όριο. Ήδη όμως το απάντησε μια επιστολή και εκεί μέσα περιέχονται όλα τα πράγματα τα οποία λέει αυτός. Τι είναι αυτά, έχω, ξέρω, δεν ξέρω, θα κάνω κτλ. Όταν έχεις κάτι, λες ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο πρόσωπο και τον καλώ διότι έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Είδε δεν αναφέρει τίποτα. Δεν με ξέρει, λέει. Αφού δεν με ξέρει, πώς, τι γράφει λοιπόν, τι λέει. Όταν δεν ξέρεις έναν άνθρωπο, ξέρεις τι κάνει. Δηλαδή, αν πείτε, ο υπουργός ξέρει τι έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Όλος ο κόσμος ξέρει, έτσι και δεν θέλω να το πω αυτό, αν εγώ έχω εργαστεί κάτι και τι έχω δουλέψει για το τι αυτό εδώ πέρα. Όφελε να ρωτήσει. Εκλογές πότε θα γίνουν, κύριε Αναστασίου. Είναι που λέει και η παροιμία. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Σα ρώταγε να μάθει τι γίνεται. Λοιπόν, προφανώς είναι από άλλους δρόμους και από άλλους τρόπους επηρεασμένος και δεν είναι από την ουσία. Δεν γίνεται να μην ξέρετε ποιος τον επηρέασε όμως αρνητικά. Γιατί θα μάθατε προφανώς, αλλά δεν θέλετε να το πείτε. Κοιτάξτε, κύριε Στεργιόπουλο, δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας πώς σκέφτεται. Έχουμε τώρα εκλογές μπροστά μας, έχουμε ισορροπίες, ο καθένας έχει την καρέκλα του, τη θέση του και προφανώς ας πούμε και προεκλογικές δεσμεύσεις έχει και μετεκλογικές και μελούμενες δεσμεύσεις έχει και πιθανά ο καθένας να κοιτάει να του πει κάποια πράγματα. Πάντως, αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα με τον Υπουργό δεν έχουν καμία σχέση με τα εκπαιδευτικά μας πράγματα και με τα ακαδημαϊκότητα. Δεν είναι λαχαναγορά, κύριε. Έτσι, και λαχαναγορά. Έχει καλύτερος νόμος, έτσι. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν συντάγματα, υπάρχουν νόμοι πλαίσια από πώς λειτουργούμε. Υπάρχουν. Δεν έρχομαι εγώ να πω σβήνω τον εγκεφαλό. Αυτά γινότανε σε άλλες εποχές. Σε πολύ άλλες εποχές. Υπάρχουν πολιτικές τρικλοποδιές, κύριε Αναστασίου. Σας βάζει κάποιος πολιτικές τρικλοποδιές? Αυτό περιμένουμε από το σιώμα. Κοιτάξτε να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Προφανώς υπάρχουν. Και οσμίζεστε κάτι, θα καταλάβετε. Βεβαίως οσμίζουμε. Βεβαίως οσμίζουμε. Προφανώς. Επίτε το. Προφανώς. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύονται κάποιοι. Βάλτε το στο κάδρο, όπως είμαστε εμείς εδώ, κύριε Αναστασίου, βάλτε στο κάδρο. Ποιο να βάλω στο κάδρο? Αυτόν που υποπτεύεστε. Τι υποπτεύουμε? Υποπτεύουμε ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σας το είπα. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες και κάποιες ομάδες ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν κάτι. Ξύπνησε ένα πρωί ο Λοβέρδος και είπε: ας κάνω μια ανακοίνωση για τον Αναστασίου. Όχι, δεν τον έπιασε κανένας. Προφανώς δεν κανένας είπα, δεν τον έπιασε να του πει τίποτα. Όλα ήταν μέλι γάλα και ξύπνησε το πρωί ο Λοβέρδος και λέει: δεν τα ρίχνουν στον Αναστασίου σήμερα. Όχι, δεν έγινε έτσι. Α, δεν έγινε έτσι. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τι σενάρια παίρνει. Δεν τα ξέρετε δηλαδή τα προβλήματα. Όλες αυτές οι ανασχέσεις που έχετε τόσο καιρό, ναι, γίνονται γιατί όλα είναι μέλι γάλα. Όχι, αυτά που ξέρω είναι ότι είναι παραφύσιν πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Κανένας δεν κάνει, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Ο κύριος Ρουβέρδος είναι πανεπιστημιακός και ξέρει πολύ καλά πώς εκλέγονται οι εκλογές. Αυτό λέμε κι εμείς. Το τι, γιατί το έκανε και πώς υποθέθηκε. Δεν πήγαινε εγώ έτσι κατασκοπία, ούτε είμαι ξέρω εγώ. Εγώ τη μόνη ένσταση που έχω, ναι, τη μόνη ένσταση νομιμότητας σας την ανέφερα και δεν μου το είπατε ξεκάθαρα. Ποιο λέτε? Λέει σε κάποιο κομμάτι. Ναι. Έχει παράταση θητείας για 3 μήνες και έχουν περάσει 8-9. Δηλαδή, μπορεί να τοποθετήσει κάποιον στη θέση σας μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Όχι. Και μετά να ισχύσει πάλι το αυτοδιοίκητο. Να σας πω τι συμβαίνει. Αυτό θέλω να μου πείτε. Να σας πω τι συμβαίνει. Από όλα αυτά τα οποία είπε, νομική λογική πολύ έχει μόνο αυτό. Πολύ ωραία. Εγώ λυπάμαι που θέλω να σας πω πάλι τα ίδια πράγματα. Δεν μιλάω σε ίδιο τον εαυτό μου. Όσοι με ξέρουν, δεν μιλάω, δεν επέρομαι ποτέ, αλλά. Αυτή τη στιγμή έχω εκλεγεί 6 φορές κάτω και την τελευταία φορά πήρα το 80%. Εκλέχτηκα και ανέλαβα την διοίκηση του νέου στερεστέρα Ελλάδος, δεν υπήρχε κανένας εκλεγμένος. Λέτε ότι σας, λοιπόν, λέτε ότι σας διακόπτω, όχι, αλλά σε αυτό που σας ρώτησα δεν μου απαντά. Θα σας απαντήσω. Αυτό λοιπόν που έγινε, ότι περιμέναμε να κάνουμε τις διαδικασίες, εγώ τις διαδικασίες έχω κάνει από το Μάρτιο και έπρεπε τον Απρίλιο να κάνουμε εκλογές, άντε το Μάιο. Το συμβούλιο όμως που υπάρχει εκεί πέρα.
δεν επέλεγε τους δύο υποψηφίους και πέρασε ο χρόνος ο και το υπουργός λέει, κύριε Αναστασίου, σας ακούω, αλλά λέτε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, το υπουργείο, ο υπουργός λέει ότι μέχρι να γίνουν οι εκλογές και ίδιο, να εκλεγείτε, μπορεί να τοποθετήσει άλλον. Το ίδιο λοιπόν το υπουργείο έδινε παρατάσεις και σε μένα και στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα, όπου χρειαζόταν για να διοικείται. Ότι δεν μπορεί να μείνει αδιοίκητο. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο υπουργός είναι να πει: ελάτε εδώ, κύριε, από το Συμβούλιο, γιατί δεν επιλέγει τους ανθρώπους, επιλέξτε τους άνθρωπους που πρέπει. Αντί να κάνει αυτό, έδινε παρατάσεις, δεν ξέρω τι άλλο κάνει, βγαίνει τώρα και λέει αυτά τα οποία λέει. Προφανώς ο κύριος Λοβέρδο δεν έχει παρακολουθήσει τη συνέχεια των πραγμάτων. Ήταν διάφορα άλλοι υπουργοί. Μια εποχή ήταν ο Αρβανιτόπουλος. Τώρα μπήκε ο Λοβέρδος, ο οποίος μπήκε, ας πούμε, φαντάζομαι, όπως λέμε και στο παιχνίδι, στην παράταση του παιχνιδιού. Δεν ξέρει τι γίνεται. Άρα λοιπόν έπρεπε δεν να ψάξει. Να προχθές είπε. Δεν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Είπε προχθές ότι ο Γενικός Γραμματέας λέει φταίει που έδωσε τις παρατάσεις. Μα την παράταση δεν έδωσε μόνο σε μένα. Την έδωσε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα που είναι παρόμοια περίπτωση. Δεν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα. Είναι ξεκάθαρο. Σας ρώτησα νομικά, βάσει νόμου, αν μπορεί μέχρι τις εκλογές, προφανώς και δεν μπορεί να πειράξει κάτι σε σχέση με τις εκλογές, επειδή είστε σε παράταση. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Και αν επανεκλεγείτε, προφανώς και θα την κατασταθεί ο προσωρινός πρόεδρος. Ναι. Νομικά μπορεί να τοποθετήσει άλλον. Γιατί λέει ότι το κοίταξε νομικά και γίνεται. Έτσι είπε στη δήλωσή του. Ναι, για να κάνεις όμως μια τέτοια κίνηση, θα πρέπει να πεις ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει προβλήματα, έχει αυτό, αυτό, αυτό και το πράγμα, και εγώ προχωράω να κάνω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, το είπε ο ίδιος. Ούτε καν λέει ξέρει το πρόσωπο, ούτε αμφιβάλλει την ετοιμότητα. Έχει πιέσει από την αγορά. Εάν λοιπόν αυτοί από την αγορά τον πιέζουν για να τουλάχιστον τον πρόεδρο να παιχτούν κάποια άλλα πράγματα και παιχνίδια τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω, ας τα κάνει. Δική του ευθύνη είναι. Εγώ δεν μπορώ να το. Μπορείτε να αυτοδιοικηθείτε, κύριε Αναστασίου. Δηλαδή. Να λειτουργήσετε μόνοι σας, χωρίς το Υπουργείο. Μα αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Και τώρα μόνοι μας κάνουμε. Και σε μηνύματα εδώ στα κινητά. Εμείς αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε, αυτό διοικηθούμε. Έχουμε κάνει τώρα διαδικασία εκλογών. Είμαστε 5-10 μέρες με τις εκλογές αυτή τη στιγμή. Πού ακούστηκε εσείς στον κόσμο να είστε 5 μέρες με τις εκλογές και να μπει ο άλλος και να πει: εγώ καταργώ εσένα και βάζω. Αν δεν υπάρχει πολιτικό χέρι. Εντάξει. Πετάξτε τους έξω. Κοιτάξτε, κύριε Βοτσινέ, εσείς που είστε στην πολιτική εδώ στα πράγματα, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το είδος παρεμβάσεις και άλλο είδος, έτσι, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εσείς είστε έμπειρος, κύριε Αναστασίου. Έχετε πει, έχετε εκλεγεί τόσες φορές. Όσο αγαπητός και να είναι κάποιος, προφανώς ορμόμενος και από κάπου μπορεί να έχει κάποια κριτήρια. Εγώ δεν λέω για εσάς. Κύριε Βότσινε, όλοι έχουμε την εμπειρία μας και εγώ έχω μια εμπειρία, αλλά είμαστε ακαδημαϊκοί δάσκαλοι εμείς. Δεν είμαστε ούτε της πιάτσας, ούτε ξέρω στις σύντρικες, ούτε σε τίποτα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Γιώργος ο Στριγόπουλος. Δεν ξύπνησε μια μέρα και λέει θα τα βάλω με τον Τίνο τον Αναστασίου. Μα δεν τα έχει βάλει με εμένα. Κοιτάξτε, νομίζω είναι θέμα προσώπου. Να σα πω κάτι. Είναι απρόσωπο. Είναι και θέμα προσώπου. Είναι θέμα θεσμών. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στο Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι άλλο, ο Υπουργό είναι άλλο. Και είναι και ένα ίδρυμα το οποίο είναι αυτοδιοίκητο. Κάποιον λοιπόν δεν τον βολεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο και πάει και επεμβαίνει. Αυτό είναι. Το ίδιο, αυτό δεν λέμε. Το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια το λέμε, κύριε Αναστασίου. Αλλά εσείς είχαμε πέντε πώς το έκανε. Εκλογές πότε έχουμε, κύριε Αναστασίου? Εκλογές μπορεί να κάνουμε σε μια εβδομάδα. Ήδη σήμερα. Εγώ διαβάζω. Με 16 αποτυχημένες προσπάθειες, χωρίς σύντηση και καθαριότητα, μπορείτε να αυτοδιοικηθείτε. Τώρα μου το έστειλε, να δώσω ερώτημα. Δεν ξέρω, έτσι από προπό, δεν ξέρω για αποστοίχημα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λέει, με 16 αποτυχημένες προσπάθειες, χωρίς σύντηση και καθαριότητα, γίνεται αυτοδιοίκητο. Σύντηση και καθαριότητα. Θα σας δείξω μετά ποιος μου το έστειλε. Δεν ξέρω. Απαντήστε στο ερώτημα. Θα σας δείξω μετά ποιος μου το έστειλε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτά είναι ενηγματικά. Πέστε μου τι εννοείτε να καταλάβω τι. Εγώ. Σας μεταφέρω την ερώτηση. Δεν την καταλαβαίνετε. Αυτός που το λέει, ας μας το πει. Δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα θα έχουμε εκλογές, κύριε Αναστασίου. Πιστεύω να έχουμε εκλογές. Γιώργο. Αν μας επιτρέψουν να έχουμε εκλογές. Έχετε αυτοδίκητο. Ποιος μπορεί να τις απαγορεύσει. Δεν ξέρω. Εμείς θα κάνουμε εκλογές. Και, και σας λέω πάλι, λέει ο κύριος Λοβέρδος ότι εγώ δεν μπορώ να φύρω καν τις εκλογές. Οι εκλογές έχουν προηγηθεί από μένα το Μάρτιο. Και ξαναλέω για πολλωστή φορά, το Συμβούλιο δεν προχωράει στην επιλογή του προσώπου. Όφιλε λοιπόν, ο υπουργός, όφιλε λοιπόν ο υπουργός να επεμβεί και να πει εδώ, κάντε εκλογές. Μόνο αυτή την παρέμβαση ή επέμβαση μπορεί να γίνει από τον Υπουργό. Μάλιστα. Όχι να ανακόπτει τις εκλογές. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ταυτίζεται με πάρα πολλές απόψεις όλων των συναδέλφων και όλων των της χώρας και των Πριτάνων ακόμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αναστασίου, για την παρουσία. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του Ανακεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με το κεντρικό δελτίο και την ενημέρωση. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματος.